Βγήκε μπροστά λοιπόν ο Γιώργος Δόνης και ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για την ήττα σοκ από τον Ερμή. Μετά από ένα εξαιρετικό παιχνίδι στο Τσίριο, η ΑΕΛ επέστρεψε στις νίκες με το χορταστικό 4-3 επί της άξιας ανόρθωσης. Σε συνδυασμό με την ήττα του ΑΠΟΕΛ, η ομάδα του ΠΕΤΕΦ απολαμβάνει ξανά τη μοναξιά της κορυφής. Εντυπωσιακή εναλλαγή του σκορ, 2 γκολ εκ των οποίων και το νικητήριο πέτυχε ο Μοντέιρο, φτάνοντας τα 16 στο πρωτάθλημα. Μελανό σημείο, σοβαρός τραυματισμός του Καλουτζέροβιτς. Ο Σέρβος φόρτης ΑΕΛ κατάπιε την γλώσσα του και αυτός που τον επανέφερε ήταν ο Βαλεντίνο Σέλης της ανόρθωσης, δίδοντάς του τις πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση, ο ποδοσφαιριστής ευτυχώς έχει πλήρως τις αισθήσεις του και νιώθει πολύ καλύτερα. Η ευκαιρία που δημιουργείται για την ΑΕΛ απομακρύνει ο Σόζιο Φεκρούς Οριόλ. Καλύτωση παλιά και το αυτογκόλ. Πάολο Ζόρζε, η μπάλα από την παλιά του Καρλίτος. Δεν ξέρω αν ακούμπησε και ο Πάολο Ζόρζε 1-0. Καρλίτος κάνει την παλιά. Ναι, Πάολο Ζόρζε ακουμπά την μπάλα για τον Κωνσταντίνο Λαϊφή που ανέβηκε. Εκμεταλλεύεται το λάθος του Ποτοκάρ. Η ευκαιρία που δημιουργείται για την ανόρθωση Κολαούτη. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και κάνει το 1-1. Από το ολέθριο λάθος του Ποτοκάρ. Δέστε, μια εύκολη απόκρουση. Η επιμονή του Λαϊφή. Εδώ, πολύ λανθασμένη απόκρουση. Η επιμονή του Λαΐφη φέρνει την μπάλα στον Κολαούτη. Ανάμεσα από δύο παίχτες επιχειρεί το σουτ. Κάνει το 1-1. Τσίριο Στάδιο. ΑΕΛ ανόρθωση 1-1. Ψάχνει την μπάλα, δεν είδε που πήγε. Μπήκε με τον ενθουσιασμό του. Τεντέ η ευκαιρία για την ΑΕΛ. Δεν θα γίνει γκολ. Καλουτζέροβιτς πετά την μπάλα έξω. Εκτελεί ο Κρυκαλασβίλη, μπάλα χαμηλά και στα δίχτυα. 2-1 για την ανόρθωση. Απόλυτη ανατροπή από την ομάδα της Αμοχώστου. Δέστε μέσα από πόσους παίχτες περνάει μπάλα. Είναι ο Καρλίτος εκεί και δεν μπορεί να την απομακρύνει. Παρακολουθήστε την κίνηση του Καρλίτος. Εδώ να δούμε τον Κολαούτη, μακρύς η ευκαιρία. Θα πεκρούσει μακρύς, επιμένει μπάλα έξω. Περιμένει ο Ετμάρ και ο Μοντέιρο δεξιά. Νάτος ο Μοντέιρο. Την παλιά στην περιοχή ευκαιρία. Κάνει φτερά Ετμάρ. Δεν θα μπορέσει να στείλει την μπάλα στα νύχτια. Δεν τε. Κολαούτη πίεσε και κέρδισε κατοχή από το λάθος του Τεντέ. Κρυκαλασβίλη την κεφαλιά. Η μπάλα στο δοκάρι και έξω. Καρλίτος. Ο Ετμάρ κοντά του. Πέρασε για τον Καλουτζέροβιτς. Πάολο Ζόρζε. Κάλυψε Ετμάρ. Μοντέιρο βγαίνει και παλιά και το κόμμα. 2-2 η ΑΕΛ ισοφαρίζει στο 33ο λεπτό. Ο Μίστερ Γκολ της ΑΕΛ. Απ' την παλιά που βγαίνει Καλουτζέροβιτς. Καλή κίνηση, πέρασε την μπάλα πίσω στον Ετμάρ. Εξαιρετική παλιά. Σε μαρκάριστος εκεί καθυστέρησε να ανέβει ο Κωνσταντίνος ο Λαΐφης. Μοντέιρο εκμεταλλεύεται στο απόλυτο την καλή του θέση και κάνει το 2-2. Να δούμε την εκτέλεση του κόρνερ. Βγαίνει ο Βαλβέρδε, πριν περάσει τη γραμμή ο Κρυκαλασβίλη απομακρύνει. Ετμάρ, καλώς ο Χένε, ευκαιρία Καλουτζέροβιτς, απάνω στον Οχαγιόν, τώρα ο Ετμάρ, δεν θα γίνει ούτε τώρα τον κόλ. Μοντέιρο, Βαλβέρδε απογειώνεται, διώχνει. Μοντέιρο εκτελεί με δύναμη Βαλβέρδε, διώχνει σε κόρνερ. Εδώ, Καλουτζέροβιτς με τον Ζώση. Μεταφέρεται εκτός ο Καλουτζέροβιτς. Το χειροκρότημα από όλο τον κόσμο ότι όλα θα πάνε καλά που τους θέλουν. Εκτελεί ο Μοντέιρο, η μπάλα στα δίχτυα με τον Κρίστη τον Θεοφίλου. Δανάει εκτέλεση του φάουλ από τον Μοντέιρο, κρίση Θεοφίλου. Παλιά από τον Λοϊζίδη και παλιά από τον Κρυκαλασβίλη. 3-3. Αυτό δεν είναι θέαμα, είναι υπερθέαμα. Παιχνίδια που έχουν γίνει ποτέ εδώ στο Τσίριο Στάδιο. Λοϊζίδη στην παλιά, Κρυκαλασβίλη πετάγεται στα... Παλιά που βγαίνει για τον Ιταντελάη και παλιά Βαλβέρδε. Με τις φάσεις. Μοντέιρο το σούτ, πέρα λίγο έξω. Δεξιά η μπάλα. Μοντέιρο και το γκολ. 2-4-3 για την ΑΕΛ με τον Μοντέιρο. Ξανά και ξανά. Την παλιά καραδοκή πίσω Μοντέιρο.
Τέλος παιχνιδιού. Τέλος παιχνιδιού. Δέστε ένα ανοιχτό πλάνο να δώσει τους παίχτες της ΑΕΛ που έχουν πέσει κάτω. Ο κόσμος της ΑΕΛ απέναντι πανηγυρίζει το σπουδαίο 4-3.